Ο διορισμένο από τη Μόσχα δήμαρχο τη Νόβα Καχόβκα δήλωσε σήμερα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή του μετά την καταστροφή του γειτονικού φράγματο Καχόβκα την Τρίτη, όπω μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Παράλληλα, ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την περιοχή τη Χερσόνα που επλήγει από τι πλημμύρε. Επίσκεψη εργασία στην περιοχή τη Χερσόνα, συνάντηση συντονισμού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειε από την έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα. Να αποζημιωθούν οι κάτοικοι που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Μάλιστα, ο ίδιο είπε ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί πω οι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή του εξαιτία τη πλημμύρα στι κατεχόμενε από τη Ρωσία περιοχέ. Περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα τη Χερσόνα στη Νότια Ουκρανία βρίσκονται κάτω από το νερό και από αυτή την έκταση το 68% βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία αριστερή όχθη του ποταμού Δινηπερού. Σχεδόν 14.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει μετά την καταστροφή του φράγματο και περίπου 4.300 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί, όπω μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τι υπηρεσίε ασφαλεία τη χώρα. Με τι ανθρωπιστικέ και οικολογικέ καταστροφέ να εκτιλήσονται ακόμη, είναι ήδη σαφέ ότι δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι έχουν στερηθεί το πόσιμο νερό, πολλοί είναι άστεγοι, οι καλλιέργειε έχουν καταστραφεί, οι νάρκε έχουν εκτοπιστεί και οι ελλείψει ηλεκτρική ενέργεια προβληματίζουν. Ορισμένοι κάτοικοι των κατεχόμενων από τη Ρωσία περιοχών που επλήγησαν από τι πλημμύρε παραπονέθηκαν ότι η βοήθεια άργησε να φτάσει με ορισμένου να έχουν εγκλωβιστεί σε στέγε και δρόμου που είναι βατήμονο με βάρκα, σε σκηνέ που μοιάζουν περισσότερο με φυσικέ καταστροφέ παρά με πολέμου. Άλλοι αρνήθηκαν να φύγουν.